στις προσταγές σας. Θα μπόρεσες που έφυγα ξαφνικά από το Παρίσι και με βλέπεις να τριγυνώ εδώ αργόσκολα. Γιατί εγώ δύσκολα αφήνω τον οντάμου. Αντικουβάλα πιατικά, γυναίκες και υπηρέτες. Χτες βράδυ, συζητάγαμε με δύο γιατρούς. Ο ένας έλεγε βουνό, ο άλλος έλεγε θάλασσα. Μόνο με λάθος ξέρουν να βάζουν. Μάλλον το πρώτο θα φταίει. Λάθος κάνεις. Σαν ήμουν νέος, έφερνα γύρους 13. Δεν άφηνα. Πανηγύρι για πανηγύρι. Πράττω. Την Καστέλη. Μέχρι το Λιβόρνο έφτασα και την Πίζα. Μα καλά. Έχετε δει το καρούλι της Πίζα. Θες να πεις το Βερούλι. Ναι, ναι. Αυτό. Το Βερούλι. Έχετε δει τη θάλασσα στο Λιβόρνο. Και βέβαια την έχω δει. Είναι πιο μεγάλη από τον Άρνο. Από τον Άρνο. 5 φορές μακρύτερη. Τι λέω. 6. Και ακόμα πιο μεγάλη. Άλλο δεν βλέπεις. Αλλά νερό, νερό, νερό. Μα καλά. Απόρρω μεσά. Πήρατε τόσο μακριά. Και τώρα σας ορίζουνε καμπάνια. Σαν νεαρός μιλάς. Το βλέπεις τόσο εύκολο να σε σηκώσει θητικό. Αλλά χταρώ όμως τα παιδιά και όλα θα τα κάνω. Ρώτησα τώρα τους γιατρούς που θα με συμβουλεύετε να πάω. Στο μεταξύ εγώ πάω στο σπίτι, στην κυρά μου. Γεια σου και θα τα ξαναπούμε. Δεν και τώρα ξελαφράζω λιγάκι έτσι στο πόδι. Κάνε τη σάκη στην Παναγία. Μάλιστα κυρία σου. Τώρα πάρτε, πάρτε το χιορί. Και θα κάνω θέση στον Αρχάγγελο Ραφαήλ να σε πλάει. Πηγαίνετε στην αρχή του Θεού και ετοιμαστείτε για εκτέλεση του μυστηρίου. Βραδιάζει. Ειρήνη σα, Πατρίκη. Ο Θεό και η Παναγία να πάνε. Είναι 25 χρονών, ο μοναχό τιμένο τη Τιάνη. Αν λε αλήθεια, είναι μεγάλη ευκαιρία. Ναι, έτσι είναι. Ωραία. Σα περιμένουμε να συνηθίσει εδώ στη γωνία και τότε του ρεχνόμαστε και τον αρπάζουμε. Ναι, πάτε να φάτε.